Είμαστε έξω από το Ηρώδιο, αγαπητοί φίλοι, και ποιος άραγε θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ομορφιά, την ωραιότητα αυτών των σπουδαίων έργων, όπως είναι το Ηρώδιο και πολύ περισσότερο βέβαια της Ακρόπολης, που πριν από λίγο την είδα από το λόφο του Άριου Πάγου. Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει αυτή την ομορφιά, την αξία αυτών των έργων, αν τη συγκρίνει και μάλιστα με τον τρόπο που χτίζονται κάποια σύγχρονα διαμερίσματα, με τις πολυκατοικίες μέσα στην πόλη. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Εγώ θα τα αμφισβητούσα. Γιατί? Έτσι, από ένα καπρίτσιο, από μία τρέλα. Γιατί μου έρχεται και θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο βίωμα. Και λέω, αν εγώ δεν νιώθω όμορφα, αν δεν είμαι χαρούμενος, αν δεν έχω χαρά μέσα μου, τότε τι με νοιάζει η ομορφιά της Ακρόπολης, πόσο μπορεί να με αγγίξει, πόσο μπορεί να με μεταμορφώσει, πόσο φως μπορεί να μου μεταλαμπαδεύσει και πώς μπορώ να αισθανθώ αυτή την ομορφιά. Καθόλου, τίποτα, μάταια όλα, διότι αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που νιώθω και αυτό που αισθάνομαι, διότι δυστυχώς, όπως και άλλες φορές έχουμε πει, είμαι απλά ένας αισθαντικός μηχανισμός. Κατεξοχήν βιώνω. Και αν αυτό το βίωμα είναι πεσμένο, αν αυτό το βίωμα είναι νεκρό, αν δεν έχει μέσα του ζωντάνια και χάρη και πνοή, τότε πώς μπορεί να με αγγίξει αυτή η ομορφιά, πώς μπορεί να με μεταρσιώσει, να με μετουσιώσει, να με κάνει πιο ζωντανό, πιο αληθινό, εάν μέσα μου δεν υπάρχει η δυνατότητα της ζωντάνιας. Έτσι λοιπόν, ίσως είναι υπέροχα αυτά τα έργα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι. Είναι όντως υπέροχα αυτά τα έργα. Αλλά να βράσω την υπεροχή όλων αυτών των σπουδαίων αρχαίων έργων, να βράσω μαζί και ολόκληρη τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, εάν τις κάνω μια απλή αντιπαράθεση με αυτό που βιώνω στο εδώ και τώρα. Αν τώρα είμαι χάλια, αν τώρα σέρνομαι στα πατώματα, όλα αυτά είναι για μένα μάταια. Και θα μου πείτε με ποιο κριτήριο αξιολογείς. Επιλέγω να αξιολογήσω με βάση το κριτήριο του βιώματος. Με το βιωματικό κριτήριο. Όχι με το κριτήριο της ωραιότητος ή με το αρχιτεκτονικό. Επιλέγω να αξιολογήσω με το βιωματικό κριτήριο και λέω πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα όσα δεν μπορούν να διεγείρουν μέσα μου τη χαρά και τη ζωντάνια, όσα δεν μπορούν να μου μεταλαμπαδεύσουν ένα σπινθήρα ζωής, να με κάνουν να νιώσω βαθιά χαρά, να με κάνουν να νιώσω ζωντανός.